Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το ΚΚΕ, μας δίνεται η ευκαιρία και εμάς να προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι φοιτητές των σχολών υγείας στο ΕΚΠΑ. Όπως γνωρίζετε, οι σχολές μας ανήκουν σε υψηλότατες θέσεις στις παγκόσμιες κατατάξεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε έρχεται σε αντιδιαμετρική αντίθεση με όσα μπορεί να φαντάζεστε. Εκτός βέβαια αν θεωρούμε αξιέπαινο το να πληρώνουν οι φοιτητές για τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις σπουδές τους ή το να γίνονται συνδιδασκόμενα μαθήματα σε φοιτητές ιατρικής και οδοντιατρικής με πάνω από 500 φοιτητές στιβαγμένους ασφυκτικά σε αμφιθέατρα που χωράνε μόλις 200 με 300 άτομα. Εκτός αν θεωρούμε αξιέπαινη την απουσία προσβασιμότητας στα αμφιθέατρά μας, με μόλις 2 από τα 6 αμφιθέατρα της σχολής να είναι προσβάσιμα με αναπηρικό αμαξίδιο. Η συνολική κατάσταση επιβεβαιώνει ότι η πολιτική που διαμορφώνει αυτούς τους όρους σπουδών είναι επιλεκτική. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι το πώς λειτουργεί η συμβίωση του ελληνόφωνου προγράμματος με το επιπληρωμή αγγλόφωνο. Ενώ για το ξενόγλωσσο προπτυχιακό της ιατρικής φτιάχτηκε ολοκένουργιο υπερσύγχρονο αμφιθέατρο, εμείς έχουμε αμφιθέατρα με χαλασμένα καθίσματα, με σφραγισμένα παράθυρα, γιατί υπήρχε κίνδυνος να πέσουν στα κεφάλια των φοιτητών, με κλιματισμό που απλώς ανακυκλώνει τον αέρα και προφανώς ούτε συζήτηση για λειτουργικά συστήματα εικόνας ήχου όπως θα έπρεπε να έχουμε το 2024. Ενώ το ξενόγλωσσο έχει εβδομαδιαία επίσκεψη στα ανατομάς, που είναι η πιο σύγχρονη μορφή εκμάθησης ανατομίας, εμείς έχουμε μόλις ένα 45 λεπτό εργαστήριο στα ίδια ανατομάς. Και φυσικά είναι χαρακτηριστική η κατάσταση με την χρηματοδότηση των σχολών. Για παράδειγμα, η οδοντιατρική σχολή στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αυτοχρηματοδότηση από τα περιστατικά που παρακολουθούν οι ίδιοι οι φοιτητές. Και βέβαια όλα αυτά όταν οι φοιτητές ιατρικής αφιερώσαμε χρόνο, κάναμε θυσίες και κόπους για να περάσουμε σε αυτή τη σχολή. Γι' αυτό και μπήκαμε μπροστά ενάντια στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί δεν δεχόμαστε την αδικία οι νέοι επιστήμονες να κρίνονται με βάση την τσέπη. Για τους πολλούς δηλαδή να χρειάζεται κόπος και θυσία για να γράψουμε 19.000 μόρια και για κάποιους ένα γερό πορτοφόλι για να βρεθούν 19.000 ευρώ και να γίνει κάποιος γιατρός. Όλοι οι φοιτητές που κάναμε τόσο κόπο και εμείς και οι οικογένειές μας θέλουμε να βγούμε ολοκληρωμένοι γιατροί με βάση την εξέλιξη της επιστήμης μας και αύριο μεθαύριο να την παρέχουμε απλόχερα σε όλο το λαό. Θέλουμε η υγεία να είναι κοινωνικό αγαθό για όλους. Την ίδια στιγμή ακούμε την κυβέρνηση να ετοιμάζει και να στρώνει το δρόμο για την ίδρυση της ιδιωτικής ιατρικής. Αλήθεια, τι θα διδάσκουν στους φοιτητές ιατρικής ή ιδιωτικοί ομιλοί υγείας? Το πώς κερδοσκοπούσαν πάνω στις ίδιες τις ζωές των ασθενών μας μέσα στην πανδημία? Ή μήπως το πώς να κοστολογούν την πάτηση του ασθενούς και να επιλέγουν ποιον θα περιθάλπουν ανάλογα με την τσέπη του? Εμείς δίνουμε όρκο ότι όσο περνάει από το χέρι μας, μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς στα νοσοκομεία, θα παλέψουμε κανένας άνθρωπος να μην χάσει τη ζωή του επειδή δεν είχε πρόσβαση σε δομή υγείας. Για να μην γίνουν συνήθεια οι εικόνες με δεκάδες ασθενείς να περιμένουν στους διαδρόμους στις εφημερίες των νοσοκομείων, να νοσηλεύονται σε ράτζα, να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να μπορέσουν να χειρουργηθούν στα απογευματινά χειρουργεία. Την ίδια ώρα που δεκάδες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με το να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι σε καρότσες αγροτικών γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν να μας διδάξουν πως η υγεία του λαού μπορεί να μπει στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους και της ατομικής ευθύνης, εμείς τόσο θα φωνάζουμε και θα παλεύουμε για ένα σύστημα υγείας που θα θέτει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για δημόσιες και δωρεάν δομές πρόληψης και αποκατάστασης για όλο τον πληθυσμό. Σας ευχαριστώ.